Καλά, καλά. Ωραία. Καλά, καλά, καλά. Να σας πω, θα μας πείτε δύο λόγια για τα παραδοσιακά σας. Πριν τα παραδοσιακά, να πούμε ότι είναι ο πρώτος γυναικείος αγροτικός συνεταιρισμός οικοτεχνίας, βιοτεχνίας, αγροτουρισμού. Μισό λεπτό, τώρα πάμε. Λοιπόν, είναι ο γυναικείος αγροτικός συνεταιρισμός οικοτεχνίας, βιοτεχνίας, αγροτουρισμού. Αντίς καλλικρατικού Δήμου Οροπού, ο μοναδικός στην Αθήνα και στη στερεά Ελλάδα. Ο μοναδικός. Μάλιστα, από ό,τι βλέπουμε έχετε ιδιαίτερα ενδέσματα. Μόνο ότι έχει σχέση με την παράδοση, ακολουθούμε. Ό,τι έχει σχέση με την παράδοση. Και μάλιστα έχουμε εκπαιδευτεί μόνο για παραδοσιακά προϊόντα. Μόνο, έχετε εκπαιδευτεί. Μόνο, ναι. Μάλιστα. Από πόσα μέλη αποτελεί ο σύλλογος? Είναι δεκαμελές. Δεκαμελές, δεκαμελής σύλλογος. Ναι. Μάλιστα. Συνεταιρισμός. 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 Ο μοναδικός από ό,τι είπατε. Για πείτε μας δύο λόγια τώρα για τα εδέσματα. Θα σας πούμε ότι σήμερα η θεματική της εκδήλωσης αυτής είναι ταξίδι μέσα στην παράδοση και ό,τι περιλαμβάνει η παράδοση, είτε είναι γευσηγνωσία, είτε είναι παραδοσιακά προϊόντα τα οποία δεν έχουν σχέση με τη διατροφή. Μάλιστα. Εμείς ανάμεσα σε αυτά έχουμε κάνει τους ντοματοκεφτέδες. Ντοματοκεφτέδες, μάλιστα. Η φάβα. Η φάβα. Παραδοσιακή. Μάλιστα. Έχουμε κάνει τους κεφτέδες κολοκυθοκεφτέδες. Έχουμε κάνει τα μαγιάτικα, τα παξιμάδια. Τα παξιμάδια, τα μαγιάτικα. Ο τραχανάς. Ο τραχανάς, τον βλέπουμε. Το κοντοσούβλι που είναι σε όλα. Το κοντοσούβλι με το ριζάκι, λέτε. Ναι. Ναι, ναι. Οι γκόγκλιες. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι το παραδοσιακό, το μακαρόνι που κάνουν σε όλη την Ελλάδα με διαφορετικές ονομασίες. Μάλιστα. Ακόμα και στην Ιταλία μπορείς να το βρεις. Μάλιστα. Είναι μακαρόνι, το οποίο είναι ζυμαράκι, το οποίο το πλάτες και το κάνεις με το χέρι. Ναι, είναι σπάνιο όμως, έτσι. Ναι. Έχει αρχίσει όμως και κυκλοφορεί στην κατάψυξη από κάποιες εταιρείες. Ευελπιστούν όμως οι αγροτικοί συνεταιρισμοί να το λάβουν μέσα στα προϊόντα τους. Μάλιστα, πολύ ωραία. Η μουσούτα, η οποία γίνεται με διάφορα χόρτα. Διάφορα χόρτα. Εμείς όμως την έχουμε κάνει εδώ πέρα με σπανάκι, με άνιδο, με μάραβο. Διάφορα χορταρικά της εποχής. Ναι, αυτό είναι το τυρόψωμο. Το τυρόψωμο. Το οποίο το κόψαμε μεγάλο για να μπορέσουμε να κεράσουμε τον κόσμο. Μάλιστα. Εδώ είναι οι παραδοσιακές οι μακαρούνες. Αλλά έτσι κάναμε τα μακαρόνια εδώ στην Αττική. Ναι, 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 ναι. Εδώ έχουμε την τυρόπιτα. Την τυρόπιτα. Ναι. Εδώ έχουμε το ψωμί, το παραδοσιακό. Μάλιστα, πολύ ωραίο φαίνεται. Λιόψωμο. Λιόψωμο. Τα καλέσματα της Αττικής αλλά και όλες τα της οποία Ελλάδας. Αυτά βλέπουμε είναι και στολισμένα, έτσι. Αυτά τα στολίσαμε γιατί φιλοξενεί την εκδήλωση ο Μορφωτικός Σύλλογος Υπέσκα. Αναλάβαμε τη χορηγία σε κάθε ένα σύλλογο να δοθεί, είναι το κάλεσμα που έγινε και να δοθεί αυτό το κάλεσμα. Μέχρι. Μέσα στην παράδοση που είναι κιόλας. Ναι. Από ό,τι βλέπουμε έχετε και κάποιες Κόκορας κρασάτος. Με δικό μας κρασί των γυναικών, κρασί κοκκινιστό. Και κόκορα κρασάτα λοιπόν. Έχουμε τα λικέρ, τα οποία τα λικέρ είναι από δέντρα δικά μας, έτσι, ή κάποια φρούτα δικά μας. Εάν δεν έχουμε φρούτα που καλλιεργούμε εμείς, τα παίρνουμε από παραγωγούς της περιφέρειας, είτε διπλανούς. Μπορεί δηλαδή τώρα με την ένταξη αυτή που έκανε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να συνεταιρίζεσαι μέχρι 4 αγροτικούς συνεταιρισμούς. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έχουμε μήλο, λικέρ μήλο, λικέρ βύσσινο. Έχουμε το καϊσί με το βερίκοπο το καϊσί με το βερίκοπο. Έχουμε σοκολάτα φτιάξει, καφέ, περγαμόντο. Έχουμε πετύχει μαρμελάδα καρπούζι. Μαρμελάδα καρπούζι. Μάλιστα. Με κομματάκια μέσα. Και όλα αυτά ο συνεταιρισμός σας. Ο γυναικείος. Μάλιστα. Πολύ υπέροχα όλα. Καλή επιτυχία να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας πείτε το όνομά σας. Αγγελική Καβακάκη. Και τι θέση έχετε στο συνεταιρισμό? Είμαι πρόεδρος γυναικείου. Πρόεδρος συνεταιρισμού. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Καλή επιτυχία.